Break it down and roll it, 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 roll it. Break it down and roll it, bitch. Καλησπέρα, Check the Knau, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα μοντέλο ηχείων 5,1. Μια ευγενική προσφορά του PC Lab Wind Limnos. Τα παιδιά μου έδωσαν το συγκεκριμένο για να μπορώ να το δοκιμάσω και να δούμε τις εντυπώσεις μας και θα το κάνουμε το unboxing για το κανάλι. Λοιπόν, είναι το μοντέλο M1550 της Edifier. Το συγκεκριμένο αποτελείται από 5 δορυφόρους, ένα subwoofer και ένα ρυθμιστή έντασης, νομίζω πάνω στον οποίο πρέπει να συνδέονται και τα ακουστικά. Για πιο συγκεκριμένα να σας πω, έχουμε ένα subwoofer, 5 satellite speaker, ένα wired controller, 3 cables de audio και ένα user manual που περιέχονται μέσα. Αυτά τα χαρακτηριστικά λέει το κουτάκι μας. Πάμε όμως να το ανοίξουμε ευθύς αμέσως. Τα συγκεκριμένα ακουστικά βγαίνουν στα 50 ευρώ στην αγορά. Με το που ανοίξουμε, το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι το manual του, το οποίο manual είναι αυτό εδώ. Έχει μέσα σε διάφορες γλώσσες πώς να τα συνδέσουμε και πώς πάνε τα καλώδια για τους δορυφόρους μας. Η συνδεσμολογία, γιατί νομίζω είναι απαραίτητα, αν και νομίζω θα το καταλάβουμε γιατί έχουν συγκεκριμένους οδηγούς τα καλώδια. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Έχουμε μία εγγύηση εδώ πέρα και κάποιες πληροφορίες. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό εδώ. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι αυτή η φελιζονένια βάση, με συγχωρείτε, στην οποία τη βγάζουμε και μέσα υπάρχει σφραγισμένο τώρα εδώ. Έχουμε ένα audio με δύο ακροδέκτες καλώδιο αρσενικό σε αρσενικό. Λογικά αυτό θα συνδέεται στην υποδοχή των ηχείων και στον υπολογιστή μας για να παίρνουμε τον ήχο. Το συγκεκριμένο unboxing θα βγει αρκετά μεγάλο όπως το βλέπω, γιατί έχει σακουλάκια. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε στην πάνω βάση είναι ο μπροστινός δορυφόρος με το σήμα της Edifier. Να σας τον δείξω ακριβώς. Με το jack του από πίσω. Και το πρώτο κουτάκι μας άδειασε. Πάμε να συνεχίσουμε μέσα όλο και πιο βαθιά στο περιεχόμενο του κουτιού μας. Λοιπόν, έχουμε δύο καλώδια, το ένα είναι κίτρινο, το άλλο πράσινο, audio in, αρσενικά και τα δύο σε αρσενικά. Προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι και τα ηχεία μας. Συνεχίζοντας, το πρώτο πράγμα που αδειάζει κατά κάποιο τρόπο το κουτάκι μας είναι το subwoofer. Να το ανοίξω κάνοντας όσο λιγότερη ζημιά γίνεται. Σήμερα λόγω μεγέθους αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε το setup εδώ με τον αδερφό μου στο που θα κάνουμε το unboxing, γιατί καταλαβαίνετε λόγω όγκου δεν υπάρχει περίπτωση να χωρέσει μέσα στο white box ή ακόμη πάνω στο γραφείο. Λοιπόν, βλέπουμε αυτό εδώ είναι το subwoofer μας, το οποίο είναι ξύλινο, ακούτε, στην κάτω πλευρά είναι κλασικά όπως όλα τα subwoofer το ηχείο μας συνδεδεμένο. Στην πίσω πλευρά του βλέπουμε ένα διακόπτη αυτόν εδώ για να ρυθμίζουμε την ένταση των μπάσων.
Επίσης βλέπουμε έναν διακόπτη ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος, προσωπικά μου αρέσει, αν και ο συγκεκριμένος είναι στην πίσω πλευρά, ελπίζω να δούμε να υπάρχει και στην μπροστινή, για να ανοίγουμε και να κλείνουμε τα ηχεία. Σε αυτά που χρησιμοποιώ, ο διακόπτης είναι επάνω στο ηχείο, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα μου και νομίζω είναι λίγο βολικό. Τώρα το συγκεκριμένο δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι βολικό να πηγαίνουμε συνέχεια στην πίσω πλευρά του ηχείου για να το συνδέουμε, αλλά για να το κλείνουμε και να το ανοίγουμε, αλλά εντάξει. Μετά βλέπουμε, έχουμε εδώ πέρα FL, FR, SLSR, CSW. Από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ πρέπει να συνδέονται τα ηχεία μας, οι υποδοχές, μάλλον πάνε και με το χρώμα, δείτε, το πορτοκαλί με το πορτοκαλί, το πράσινο με το πράσινο και το μαύρο με το μαύρο, δηλαδή δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερα δύσκολο να καταλάβει κανένας ότι αυτές οι τρεις υποδοχές συνδέονται απευθείας με την κάρτα ήχου του υπολογιστή μας, η οποία όμως θα πρέπει να υποστηρίζει 5,1 ηχεία. Από κάτω έχουμε τις συνδέσεις για τους δορυφόρους. 5 συνδέσεις, 5 δορυφόροι. Η πηγή του ρεύματός μας, η μπρίζα του ρεύματός μας και το controller, το οποίο θα αφήσω αυτό εδώ κάτω για να σας το δείξω. Το controller, το οποίο έχει αρκετά μακρύ καλώδιο, να το ανοίξουμε για να το δείτε. Όλος περίεργος, το έμπλεξα παραπάνω, μισό λεπτάκι. Το οποίο έχει αρκετά μακρύ καλώδιο, είναι γύρω στο, έτσι όπως το βλέπω, 1,5 μέτρο το καλώδιό του και αποτελείται από ένα διακόπτη ο οποίος ρυθμίζει την ένταση του ήχου μας. Από το πλάι έχουμε τη σύνδεση των ακουστικών μας και εδώ έχουμε ένα πολύ χρήσιμο κατά με κουμπάκι, το οποίο κλείνει ή ανοίγει τα ηχεία εντελώς, δηλαδή με το που το πατήσουμε γίνεται σίγαση από το σύστημά μας. Πολύ μακρύ καλώδιο, οπότε μπορεί να συνδεθεί, να κάτσει στο πάτωμα αυτό και να συνδεθεί ακριβώς μπροστά από τον υπολογιστή μας, στο πλάι μας. Δηλαδή είναι καλό και χρήσιμο το ότι έχει μεγάλο μήκος το συγκεκριμένο καλώδιο. Μας έμειναν ακόμη 4 δορυφόροι να ανοίξουμε, οι οποίοι είναι τακτοποιημένοι μέσα σε αυτό εδώ το κουτάκι. Τους βλέπετε, αυτοί εδώ είναι, και αν τους ανοίξουμε έναν έναν, πολύ όμορφο τακτοποιημένο κουτί, πολύ προσεγμένο. Το μόνο που με απασχολεί είναι ότι πρέπει να τα συσκευάσω ξανά μετά, αλλά εντάξει, δεν θα είναι τίποτα το ιδιαίτερα δύσκολο. Ο πρώτος δορυφόρος είναι αυτός εδώ. Ο κάθε ένας έχει από πίσω δικό του συγκεκριμένο χρώμα, καλώδιο, το οποίο συνδέεται επάνω στα ηχεία, πίσω από το, μάλλον από το subwoofer, με συγχωρείτε, και οπότε είναι πολύ εύκολο να το καταλάβετε. Είναι εδώ πέρα βλέπουμε, είναι γκρι χρώμα, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε. Οπότε με λίγα λόγια, εδώ πέρα έχουμε το γκρι, ξέρετε ακριβώς που θα πάει. Ο χρωματικός κώδικας είναι πάρα πολύ χρήσιμος και καλός για τα συγκεκριμένα. Και να σας ανοίξω και τα υπόλοιπα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Έχουν μία μικρή ταλαιπωρία, η αλήθεια είναι, καθώς τα συσκευάζουμε. Αυτό εδώ είναι το πράσινο CL, δεν ξέρω πώς λέγεται, γενικά με τα χρώματα δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, είναι ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, θα το τακτοποιήσουμε εδώ πέρα. Να βγάλουμε και το επόμενο. Το σημερινό unboxing είναι σαν λίγο μεγαλούτσικο, αλλά τόσα πράγματα βγαίνουν μέσα από το κουτί, οπότε ελπίζω να με κατανοήσετε και να με καταλάβετε. Εδώ πέρα έχουμε το δεύτερο, ακριβώς το ίδιο, δηλαδή 4 ηχεία, είναι ακριβώς το ίδιο πραγματάκι, και έχουμε με τον μπλε ακροδέκτη. Και το τελευταίο του κουτιού μας, πλάκα πλάκα, σαν τους Power Ranger είναι με τόσα χρώματα,
αλλά εντάξει. Είναι το τελευταίο, να το βγάλουμε και αυτό. Αυτό εδώ είναι με τον κόκκινο προδέκτη, σε στάπα Power Rangers κανονικά. Έχουμε τον μπλε Power Ranger, τον πράσινο Power Ranger, τον κίτρινο Power Ranger, μόνο γκρι, αλλά έχουμε ασημεία, εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Και να σας το φέρω ακριβώς κοντά, ξεπακεταρισμένο μέσα από το κουτάκι του, να σας τακτοποιήσω για να το δείτε. Αυτό εδώ είναι το subwoofer, παιδιά, με τους 5 δορυφόρους. Ελπίζω να μπορείτε να τα δείτε όλα. Έχουμε τα 3 καλωδιάκια που συνδέονται πίσω στην κάρτα γραφικών μας. Είναι αρκετά μεγάλα, πρέπει να είναι από 1,5 μέτρο το καθένα. Αυτά εδώ είναι. Το συγκεκριμένο, παιδιά, ξαναλέω, βγαίνει στα 50 ευρώ. Είναι το μοντέλο M1550 της Edifier και είναι μια καλή λύση, μια φθηνή λύση θα έλεγα, πλάκα πλάκα, για όσους θέλουν ένα οικονομικό σύστημα. Να σας πω κάποια χαρακτηριστικά, γιατί θα με ρωτήσετε και για να είμαι ακριβής. Λοιπόν, το συγκεκριμένο λειτουργεί σε συχνότητες από 170 έως 20 Hz, kHz με συγχωρείτε, από 170 έως 20 kHz. Τα Watt του, τώρα συγκεκριμένο βγάζει, να τα βρω, είναι στο κουτάκι του, μισό λεπτάκι. Το κάθε ηχείο είναι 4 Watt, νομίζω, μισό λεπτάκι. Ναι, λοιπόν, συγκεκριμένα το κάθε ηχείο, το κάθε μικρό ηχείο βγάζει 3 Watt, οπότε έχουμε 4 μικρά ηχεία των 3 Watt. Αυτό εδώ ο πλάγιος δορυφόρος είναι 4 Watt και το subwoofer βγαίνει στα 10 Watt. Οπότε συνολικά έχουμε 3 Watt επί 4 ηχεία και ένα τεσάρι πλαγιαστό δορυφόρο και το subwoofer μας που είναι στα, όπως λέει το κουτάκι του, στα 10 Watt. Τα decibel τους, τα οποία πρέπει να είναι γραμμένα κάπου εδώ. Βασικά δεν είναι γραμμένα κάπου εδώ, τέλος πάντων δεν πειράζει. Τι άλλο έχει, οι αντιστάσεις που έχει μέσα είναι 6 ohm. Το μπάσο του έχει 6 ohm αντίσταση, 4 ohm το treble. Αυτά, 4,5 κιλά ζυγίζουν τα συγκεκριμένα. Αυτά, παιδιά, ήταν τα Edifier M1550. Ένα ακριβό δεν θα το έλεγα, ένα αρκετά καλό, γιατί αν σκεφτείτε με 50 ευρώ παίρνουμε 2,1. Η απόδοσή τους είναι αρκετά καλή από όσο ξέρω και βγάζουν καλή ποιότητα ήχου. Είναι αρκετά όμορφα, δείτε δηλαδή, είναι αρκετά στιλιστικά. Πίσω βέβαια αυτό που βλέπω, γιατί μερικά ηχεία έχουν βάση για να στηρίζεται στον τοίχο, αλλά τα συγκεκριμένα δεν έχουν, οπότε είναι μόνο γράφειο, δεν μπορεί να τα στηρίξετε σε κάποιο τοίχο. Αυτό εδώ ήταν, είναι πολύ εύκολο να τα συνδέσετε, ο χρωματικός του κώδικας βοηθάει πάρα πολύ. Το controller του είναι επίσης πρακτικό και μακρύ το καλώδιο. Αυτά, παιδιά, ήταν μια ευγενική προσφορά του PC Lab Wind Limnos. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now, ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο unboxing και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.